Η Κρήτη σήμερα βρέθηκε στο κέντρο, μίλησε με καταναλωτές, οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμούς, δυσκολίες και ενστάσεις. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα θέμα με την υπογραφή της Κρήτη σήμερα και αμέσως μετά σύνδεση με Ρέθυμνο. Οι τιμές πώς σας φαίνονται σε σχέση με πέρυσι? Είναι λίγο πιο τσιμπημένες από πέρυσι, σε κάποια πασχαλινά είδη. Στα υπόλοιπα όμως είναι πάρα πολύ ακριβότερες. Τις τιμές πώς τις είδατε? Εντάξει, νομίζω ήταν λίγο τσιμπημένες οι λαμπάδες, αλλά εντάξει, νομίζω ήταν μια χαρά οι τιμές. Τα βασικά, ναι, τα βασικά. Δωράκια για τα βαφτιστήρια και τα λοιπά. Μια χαρά είναι οι τιμές. Πήρα ένα δωράκι για τη βαφτιστήρα μου. Τα βασικά μόνο? Ναι. Όχι, δεν μπορούμε να ξενυχτούμε. Τα βασικά υπάρχουν πράγματα σε καλή τιμή και καλά, από όλα τα γούστα. Σε συγκεκριμένα είδη θα κινηθείτε? Γενικώς δεν έχω σκοπό για πολλά, γιατί συνήθως τα παίρνω με την αλλαγή της σεζόν, οπότε γενικώς όμως πολύ περιορισμένα, τα ναι, τα βασικά. Μόλις ξεκινήσαμε. Σε ποια είδη θα κινηθείτε? Λαμπάδες και ρούχα. Έχουμε ήδη κάνει τις αγορές μας. Έχετε κινηθεί σε ποια είδη πάνω κάτω? Στο βαφτιστικά. Για το φιλιότσο, δηλαδή λαμπάδα, αυγό, τσουρεκάκι, αυτά. Μια χαρά προσιτές ήταν και κάποια καταστήματα έχουν και εκτόσεις, οπότε ναι, κειμενόμαστε μέσα στο μπάτζετ μας. Το κλασικό δώρο που παίρνουμε, παπούτσι, εννοείται τη λαμπάδα, το πασχαλινό αυγό, δηλαδή ό,τι πρέπει για το παιδί. Τα βασικά. Τα βασικά. Εντάξει, έχει για όλα τα πορτοφόλια, να το πούμε έτσι. Εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας και όπως μπορεί. Εσείς που κινηθήκατε φέτος, σε τι είδη? Για τα εγγόνια μου, ρούχα, παπουτσάκια, βέβαια. Τα απαραίτητα, Απαραίτητα, ναι. Σε ποια είδη θα στρέψετε το βλέμμα? Στα απολύτως αναγκαία, όπως όλος ο κόσμος φαντάζομαι, γιατί δυστυχώς οι τιμές απαγορεύουν οτιδήποτε παραπάνω από τα βασικά. Εντάξει, καλές είναι, τι να πούμε. Είναι λίγο ακριβές, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτιστικά, οπωσδήποτε, τα βασικά. Ήταν πολύ ικανοποιητικές. Γενικά όμως, το τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ ανεβασμένες λόγω και των συνθηκών που ζούμε. Αν βάλουμε στη συνάρτηση και το θέμα της ποιότητας, είναι τσιμπημένα. Τις τιμές στα μαγαζιά πώς τις είδατε? Εντάξει, είναι πολύ καλές. Προς το παρόν είναι πολύ καλές. Για το Πάσχα τώρα θα κάνετε κάποια συγκεκριμένη αγορά? Έχουμε κάνει. Για το εγγονάκι μας. Λοιπόν, ακούσαμε όλες τις απόψεις. Ως επί το πλείστον υπάρχει ένας προβληματισμός, καθώς το τελευταίο διάστημα, αν συνυπολογίσουμε και τη συγκυρία, μια συγκυρία με ανατιμήσεις, με ένα πασχαλινό τραπέζι το οποίο θα είναι ανεβασμένο στο κομμάτι των τιμών σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι. Οπότε υπάρχει μια ανησυχία. Πάμε στο Ρέθυμνο να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται διαχρονικά στο κομμάτι του λιανεμπορίου. Είναι ο κύριος Γιώργος Πολιουδάκης, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και βέβαια και στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πολιουδάκη? Καλό απόγευμα από το Ρέθυμνο και καλή μεγάλη εβδομάδα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Για πείτε μας λίγο το σκηνικό, αλλά να πιάσουμε και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού που διαμορφώνεται στο μέτωπο της κίνησης. Ποιο είναι και αν είστε ικανοποιημένος? Ναι, υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση για τις πρώτες μέρες, αν εξαιρέσουμε βέβαια τη σημερινή λόγω βροχής που χάλασε λίγο την αγορά. Την Κυριακή που ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά υπήρχε σε όλες τις πόλεις της μεγάλης της Κρήτης μια αυξημένη κίνηση, ο κόσμος κατέβηκε στην αγορά, έκανε τα ψώνια του και ήταν μια αρκετά καλή ημέρα. Θέλω να πιστεύω ότι από αύριο που, όπως είπατε και προηγουμένως, την υπόλοιπη εβδομάδα φτιάχνει ο καιρός, θα κορυφωθεί η κίνηση μέχρι το Μεγάλο Σάββατο και θα κατέβει ο κόσμος στην αγορά να ψωνίσει. Προηγείται, όπως είναι γνωστό, το πασχαλινό τραπέζι, μετά είναι τα έρχονται τα δώρα για τα βαφτιστήρια και στο τέλος, αν περισσέψει κάτι, πάει στην ένδυση και υπόθεση για τους υπόλοιπους. Στο κομμάτι των τιμών, γιατί ακούσαμε τον κόσμο που προηγήθηκε μέσα από εδώ ένα γκάλο που πραγματοποίησε η εκπομπή, υπάρχει μια ανησυχία, δηλαδή ανεβασμένες τιμές. Ναι, κοιτάξτε, αν λάβουμε υπόψη μας τα τελευταίους μήνες τι έχει γίνει σε όλη την οικονομία με την αύξηση των τιμών και λόγω της κρίσης και λόγω της ενεργειακής κρίσης και λόγω του πολέμου και λόγω του COVID, όλα αυτά, με βάση αυτά θέλω να πιστεύω ότι οι τιμές είναι σε αρκετά καλά επίπεδα. Είναι λίγο τσιμπημένες προς τα πάνω, αλλά είναι σε αρκετά καλά επίπεδα. Θα μπορούσαν να είναι πολύ ψηλότερες, αλλά όλοι οι επιχειρηματίες φροντίζουν να κρατήσουν όσο το δυνατόν χαμηλότερες τις τιμές, να συμπιέσουν το κόστος τους για να μπορέσουν να προσφέρουν καλές τιμές στον καταναλωτή για να έχουν και δουλειά. Αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα. Τουρίστες μπαίνουν στα καταστήματα, έχουν κάνει την εμφάνισή τους, υπάρχουν τουριστικές ροές. Ποια η κίνηση?
Βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή που μας πέρασε οι Καθολικοί είχαν το δικό τους Πάσχα. Ο τουρισμός ξεκίνησε φέτος πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Και στις τέσσερις πόλεις, σε όλη την Κρήτη, υπάρχουν αρκετοί τουρίστες και στην αγορά και κάνουν τη βόλτα τους και συντελούν και αυτοί στο να ανέβει ο τζίρος των καταστημάτων. Και υπάρχει μια καλή, μια αισιοδοξία. Μάλιστα. Και γιατί αμέσως μετά το Πάσχα που μπαίνουμε πιο καλά στην τουριστική περίοδο και πιο δυνατά, ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Κύριε Πολιουδάκη, ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.